σοσιαλιστική κυβέρνηση και ιδιωτικές εταιρείες είναι αναγκασμένες από τα πράγματα και σύμφωνα με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ να συνυπάρξουν. Καταλήγουν σε συμφωνία. Στο εξής, τα έσοδα για την κυβέρνηση, με την εγγύηση ότι θα αυξάνονται, θα είναι μεγάλα και τα κεφάλαια των εταιριών θα παραμείνουν αλόβητα και ικανά τα κέρδη που θα αποφέρουν. Η συνύπαρξη αυτή, καθώς η δημοκρατική δράση θα ολοκληρώσει τη θητεία της, δίνοντας τη σκυτάλη σε κυβέρνηση που θα προέλθει πάλι από εκλογές, είναι μια καινούργια αρχή. Αυτά τα δύσκολα χρόνια της πολιτικής αναμέτρησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο στοιχείο που φέρνει η δημοκρατική δράση στην πετρελαιοβιομηχανία της χώρας είναι η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας την παραγωγή και επομένως την προσφορά του. Η εποχή όμως δεν είναι κατάλληλη. Η ανάπτυξη της παραγωγής στη Μέση Ανατολή και αργότερα στη Βόρεια και τη Δυτική Ακτή της Αφρικής θα διατηρήσει την προσφορά σε υψηλά επίπεδα και τις τιμές σε χαμηλά. Η μετριοπαθής πετρελαϊκή πολιτική της Βενεζουέλας θα φέρει καρπούς μακροπρόθεσμα. Η Βενεζουέλα θα υποκινήσει αργότερα την ίδρυση του ΟΠΕΚ, του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, και θα εθνικοποιήσει, όταν θα έρθει η ώρα, το 1975 το πετρέλαιό της.